Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας επάθλου φαγητού της εβδομάδας. Πρώτη αναμέτρηση, Γιώργος Κατσαούνης, Γιορίκας Πιλίδης. Έτοιμοι! Ξεκινάνε οι ομάδες. Ο Γιορίκας έχει μαζί του Βαλάντη και Θανάση Μισκαδουράκη. Κατσαούνης, Μπέλο και Σταμάτη. Πρέπει οι δύο ομάδες να κατεβάσουν τα δικτάκια με τα τούβλα. Πάρει ήδη από δύο δικτάκια η κάθε ομάδα. Τώρα παίρνουν και το τρίτο. Στο ίδιο σημείο οι δύο ομάδες. Τώρα θα πρέπει να περάσουν τη ράμπα. Και ο Ρίκας και Κατσαόνης θα πρέπει να βγάλουν αρχικά όλα τα τούβλα μέσα από τα δικτάκια. Να αρχίσουν να σπρώχνουν τις σανίδες πάνω στη ράμπα. Θα πρέπει να πέσουν όλες τις σανίδες. Και μετά θα μπορέσει να φύγει ο Κατσαόνης και ο Γιορίκας. Δεύτερο τουβλάκι θα πρέπει να αρχίσουν να σπρώχνουν τώρα. Αρχίζουν και πέφτουν οι σανίδες για τους διάσημους. Προσθέτουν γρήγορα οι διάσημοι, καλή συνεννόηση. Βλέπετε και οι τρεις παίκτες πρέπει να συνεργαστούν και στη συνέχεια ο Γιορίκας θα πρέπει να φύγει όταν πέσουν όλες οι σανίδες. Θα πρέπει να έρθουν και να ψάξουν να βρουν τη μία σανίδα που κρύβει το κλειδί. Χαμός αυτή τη στιγμή. Έχουν ακόμη οι διάσημοι, κοντεύουν και οι μαχητές. Παίρνουν και τα δύο τουβλάκια, ο Βαλάντης αναλαμβάνει. Φεύγουν όλες οι σανίδες, μπορεί να ξεκινήσει ο Γιορίκας. Πρέπει να βρει τις σανίδες. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι σανίδες. Δεν μπορεί να ψάξει. Τώρα μπορεί να ψάξει ο Κατσαούνης. Και οι δύο παίκτες στην ανέβρεση του κλειδιού, το οποίο θα απελευθερώσει τους κρίκους για να περάσουμε στις βολές. Και ο Ρίκας βρίσκει το κλειδί και φεύγει πρώτος. Κατσαούνης καθυστερεί τώρα. Προβάδισμα για τους διάσημους. Και ο Ρίκας παίρνει ήδη θέση για βολές. Ο κρίκος δεν βρίσκει στόχο, ο Κατσαόνης παιδεύεται ακόμη. Είναι μία σανίδα η οποία έχει μία εσοχή και κρύβει το κλειδάκι. Έχει φύγει το κλειδί, το βρίσκει και ο Κατσαόνης. Δεν έχει πάρει κανένα, Γιώργο, μπροστά είσαι. Πρώτος κρίκος για τον Γιορίκα. Μπαίνει και ο Κατσαόνης στις βολές. Σατσούκα σημαδεύει, δεν το πετυχαίνει. Προηγεί το Γιορίκας με έναν κρίκο. Και ο δεύτερος μπαίνει, μένει εκεί στην εσοχή και ο τρίτος. Έφυγε όμως, έφυγε, θα πρέπει να το ξαναρίξει αυτό. Δύο κρίκοι για τον Γιορίκα, κανένας για τον Τσακατσούκα μέχρι στιγμής. Παραλίγο να κάνει τον τρίτο ο Γιορίκας. Καταφέρνει, κάνει και ένα αλματάκι εκεί, προσπαθεί ο Τσακατσούκα να το βρει με το στόχο. Σημαδεύει καλά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει περάσει ο κρίκος μέσα στο κουπί. Τρίτος για τον Γιορίκα, πολύ κοντά στον πρώτο πόντο. Η διάσημη, πολύ ωραίος στίχος μάχης. Τέταρτος για τον Γιορίκα. Μάχης που απαιτεί και συνεργασία και δύναμη και φυσικά ευστοχία στο τελικό στόχο. Παραλίγο να κάνει το πρώτο του κρικάκι ο Τσακατσούκα, δεν τα κατάφερε, δεν έμεινε πάνω στο κουμπί. Τώρα μένει. Παρόλα αυτά ο Γιορίκας πετυχαίνει τον πέμπτο. Πολύ καλή συνεργασία από τους διάσημους. 1-0 το σκορ. Γιώργο, πες μη σου. Παιδιά, ελάτε λίγο εδώ. Απαγορεύεται να ανοίχνουν πρώτα όλα τα παιδιά. Μίλα λίγο με το στόχο, τι γίνεται. Ναι ρε, τι δυναμή. Στο τσάκ πρέπει να το πετύχεις. Αυτά τα παίρνετε και τρέχετε. Είναι ελαφριά. Τα παίρνετε, όχι κολυμπώντας, τα παίρνετε και τρέχετε. Πιο ψηλός, πάει τελευταίο. Το τρέξιμο δεν είναι δύσκολο. Ωραία. Όταν βάζουμε ένα κουτί, δεν βάζουμε ένα και σπρώχνουμε. Βάζουμε δύο και σπρώχνουμε. Για με μία σπρώχνουμε. Ναι, ναι. Να πάει μακριά. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, άμα βάλεις δύο, είναι δύσκολο να το σπρώξεις. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η γυναίκα σένα. Το στόχος θέλει ψηλά. Ψιλοκρεμαστά. Ψηλά. Ψηλά. Ωραία, δεν είναι τίποτα. Το ραν είναι εύκολο. Απλά δείτε όταν φέρετε τα σακιά που ανοίγει. Ναι, είναι δύσκολο, μην μπερδευτείτε σα σκαλιά. Και όταν παίρνει ο ένα άμα το βγάλει πρώτο, πετάει το πίσω το σακί για να μην μπερδευτεί. Εντάξει. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή εδώ. Ξεκινάμε για τον αφήσαμε μόνο τον Γιώργο. Τον αφήσαμε μόνο. Μετά που το σπρώξαμε μαζί, πήγαν αμέσω. Ναι, μην κολλώσετε εδώ. Βάζετε μέσα και σπρώχνετε. Τίποτα, θέλει γρήγορα, παιδιά όμω, όχι έτσι. Γρήγορα, έτσι το πήγαινα. Θέλει γρήγορα.